Με σαφείς αιχμές απέναντι στην Τουρκία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV στη σπουδαιότητα της υπογραφής οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών ανάμεσα σε Αθήνα και Ρώμη. Επιλύοντας μια εκκρεμότητα 43 ετών, η κυβέρνηση στέλνει, όπως υπογράμμισε, ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα με προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα την ώρα που εκείνη επιλέγει το δρόμο των απειλών. Αναντήρητα είναι μια σημαντική συμφωνία, μια ευρωπαϊκή συμφωνία, μια συμφωνία που δείχνει πώς μπορούν να λύνουν τα διασυνοριακά τους θέματα οι σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λειτουργήσε η Ελλάδα, έτσι λειτουργήσε η Ιταλία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπονοώ βεβαίως και να σας το πω ξεκάθαρα με αυτό που είπα, ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να λειτουργήσει και η Τουρκία από την απέναντι πλευρά. Αντί να ακολουθεί το δρόμο των απειλών που ακολουθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, καλό θα ήταν να δει πώς όχι μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, δεκάδες χώρες ολόκληρο τον πλανήτη λύνουν αυτά τα θέματα, προκειμένου και εμείς με την Τουρκία να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα δρόμο ειρήνη. Την ώρα που στην ελληνική κυβέρνηση η ικανοποίηση είναι διάχυτη με την προοπτική ότι το δρόμο της οριοθέτησης θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες της περιοχής, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρεται στις προχωρημένες διπλωματικές συζητήσεις με την Αίγυπτο. Γίνονται συζητήσεις με την Αίγυπτο. Δεν μπορώ να προδιαγράψω το τέλος αυτών των συζητήσεων. Πάντως, επιβεβαιώνω ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται σε καλό κλίμα. Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε σε κάθε τόνο πως η αναχρονιστική πολιτική Ερντογάν δεν μπορεί να κάμψει την πολιτική της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διακυβερνητική συμφωνία με Κύπρο και Ισραήλ για τον αγωγό EastMed, που αποτελεί μια ακόμη ισχυρή απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Η αυτή την πολιτική της ήρεμης αποφασιστικότητας θα ακολουθήσουμε και από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε ούτε μία σπιθαμή σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα.